Σε αυτό το σημείο θα σας αποκαλύψω μια κρύπτη όπλων την οποία χρησιμοποιούσαν οι Μακεδονομάχοι κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα μέχρι το 1912 περίπου, όταν απελευθερώθηκε η περιοχή της Φλόρινας από τους Τούρκους. Παρόμοια κρύπτη υπάρχει και στο διπλανό τυχείο και υπάρχουν επίσης άλλες δύο ενεργές τις οποίες δεν μπορείτε να τις δείτε, είμαι σίγουρο αυτό. Εδώ σε αυτό το μέρος στην αρχή του νεκροταφείου περίπου οι Γερμανοί ήρθαν και κάνανε εξκαθή των δύο φρεσκοκομμένων τάφων, το φρέσκο σκεπασμένο, για να δουν ποιοι ήταν θαμένοι μέσα. Υπολόγιζαν ότι εδώ πιθανόν να είναι οι Γερμανοί που είχαν σκοτωθεί. Τελείωσε το 1908. Οι Μπελκαμένοι. Και έχει το όνομα του παλιού χωριού. Επεβίωσε το 1918, 1899, 29. Δεν σεβάστηκαν ούτε το σχολείο, αλλά ακόμα περισσότερο ούτε την ίδια την εκκλησία. Και όπως και αναφέρει και ο Παππού Μιχάλης στο βιβλίο του, λέει ότι κατάλαβαν ότι καίγονταν η εκκλησία όταν είδαν τους καπνούς τους έντονους στον ουρανό και τους χρωματιστούς. Τους μαύρους και χρωματιστούς εξαιτίας της λαδοπογιάς και των πιθανών αγιογραφιών που υπήρχαν στο τέμπλο. Από την εκκλησία ειδικά που έχουμε αυτά εδώ πέρα, τα οποία βρέθηκαν το 2005. Είχαν πλακώσει όλο το χώρο της εκκλησίας, έγιναν οι ανασκαφές και βρέθηκαν όλα αυτά τα αντικείμενα που βλέπουμε. Ξεκινάει μια ομάδα από τους Γερμανούς, 8 άνδρες. Μετά κι άλλα, βλέποντας και προχωρώντας. Και φτάσανε εδώ, στο καινούριο χωριό, από κάτω ακριβώς. Και οι αντάρτες ήταν στο απέναντι λόφο και από εκεί τους βάλανε, ρίξανε δύο όλμους καταρχήν και μετά με τα πολυβόλα κλπ. Από τους 8, οι 3 διασώθησαν, όρμηξαν στο ποτάμι, μέσα στο ποτάμι, στα νερά και πετάχθηκαν απέναντι και φύγανε και πήγανε για τη βάση τους στην Άνω Ιδρούσα. Οι άλλοι 5 πιάστηκαν εχμάλωτοι. Τον έναν το πιο νεαρό τον εκτελέσανε στα νεκροταφεία. Αλλά εκεί που είχαν σκοτώσει τον νεαρό, τον μικρούλι, τον στρατιώτη, τον Γερμανό, από το πολύ ποδοπάτημα που είχε γίνει, γιατί θάψανε δύο στο ένα του χωριού και τον άλλο τον αντάρτη, και πηγαίνοντας εκεί, η πατούσα του Γερμανού ξεπρόβαλε από το χιόνι. Και φάνηκαν τα δάχτυλά του, της πατούσας. Ο δε Παπουτσανγκάρης τι κάνει. Είχε και μπαστούνι εδώ μαζί του και κάνει πως γλιστράει και έπεσε πάνω στο πόδι του Γερμανού. Και ήταν δύο τάφοι. Ένας τάφος του αντάρτη και όλος τάφος ενός χωρικού που είχε πεθάνει εκείνη την ημέρα. Την πρώτη μέρα, ναι. Και οι Γερμανοί
σκάψανε εκεί πέρα, τι κάνανε και πράγματι είδαν ότι ο ένας ήταν χωρικός και ο άλλος ήταν ο αντάρτης. Έπαιρνε ο αδερφός με ένα τέτοιο στον νόμο, πήγαινε για να φέρει 3 κιλά αυτό ψωμί, σιτάρι. Μία φλοκάτη, 3 κιλά, 2 κιλά. Πόσο καιρό γινόταν, σε πόσο καιρό την έφτιαχναν αυτή τη βελέτζα? Τώρα να την κάνει μια γυναίκα αυτή θέλει το βάζει το 15-20 μέρες για να την κάνει. Για 3 κιλά αλεύρι, ε. Για 3 κιλά αλεύρι. Στάρι. Του 50 με 51, ήμουν και εγώ εκεί, είμαστε κάνω 30 άτομα από το χωριό μας εκεί, όλοι οικοδόμοι μας τώρα, γιατί και χτίζαμε την κλεισούρα εκεί. Πιστεύεις διότι, όχι την κλεισούρα, ναι, την κλεισούρα. Ναι. Πιστεύεις διότι μέχρι οι γυναίκες εκεί ήταν στα μαύρα φορεμένα από του 44 τώρα, του 50 με 51. Δεν έβλεπες ούτε γάμο, ούτε χορό, ούτε τίποτα. Τι να κάνω. Λοιπόν, με τη Βρύση έχουμε και άλλες απόψεις. Ωραία, αυτή που είναι εγώ. Στα νεκροταφεία είναι εδώ πολύ ωραία που ψάχνεις να διαβάσεις. Ναι. Αυτή που είμαι ένα όρθιος που είναι πιο άμπρα. Αυτή πάλι. Και αυτή μπορεί να είναι χαρακτικό. Αυτή θα προσπαθήσω να την βγάλω. Ήδη έχω ξεκινήσει τα σχέδια. Εδώ είναι το θυμιατό που έμεινε, όπως μας είπαν. Το έχω δουλέψει αυτό και βγαίνει ένα καλό χαρακτικό. Έχει και μια ελπίδα αυτό με την, το θυμιατό, με την αναφορά έτσι προς την πίστη. Και... ναι, και δεν θέλω ούτε να φαίνεται ακριβώς τι είναι, να παραπέμπει. Λοιπόν, εδώ είσαι που δεν το έχω δουλέψει πολύ. Εντάξει, αυτό θέλει επεξεργασία. Θέλει πολύ δουλίτσα αυτό ακόμα. Λοιπόν, και το νεκροταφείο υπάρχει σαν υλικό, εδώ πέρα, που έχω γράφω. Για διαβασέ μου λίγο. Ναι. Γυμνό νεκροταφείο, φωτισμένο από το κόκκινο φεγγάρι και μια τρελή σιωπή. Εκεί που υπήρξε μέγα σαματάς. Ένα χέρι προβάλλει από το χώμα, ένα πόδι γυμνό, ο θάνατος ξεπέρασε το χρόνο. Γυμνό νεκροταφείο έχει θέσεις για όλους, για κάθε ανθρώπινο μπόι και μια τρελή σιωπή. Ναι, ακούγεται τώρα, δεν δείχνει τόπο. Και εκεί που έχουμε τη φωτογραφία, που έχω τη φωτογραφία με τους σταυρούς ή τους σκέτους ή εκεί που είσαι εσύ, ταιριάζει πολύ καλά. Κάπου εκεί θα μπει. Αλλά ταιριάζουν όμως αυτά που έδειξες, ναι. Γεια σου, Βαγγέλη, καλημέρα. Καλωγείτε, πάτε. Τι γίνεται, καλά είσαι? Καλώς ήρθατε στο χωριό μας, δόξα τω Θεώ. Τα παιδιά? Όλα καλά. Ωραία. Πάμε να μου δείξεις το μουσείο. Πάμε. Ωραία. Εδώ, ο Πάτερ, είναι τα μηνιαία που σας είχα πει, τα εκκλησιαστικά βιβλία, τα οποία είναι από χρονολογία 1683 έως 1860. Το ιδιαίτερο που έχουν αυτά τα βιβλία είναι ότι έχουν αρκετές ενθυμίσεις μέσα από την πορεία και τη ζωή του Λεχόβου. Αυτά πώς βρέθηκαν εδώ, πώς σώθηκαν από... Αυτά κατά τη διάρκεια της πυρπόλησης του Λεχόβου ήταν στις εκκλησίες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο οι Γερμανοί σεβάστηκαν κατά τις εκκλησίες μας, ήταν τα μόνα κτίρια τα οποία δεν πειράξανε και έτσι οι κάτοικοι τη δεύτερη μέρα και ύστερα τα κρύψανε σε φούρνους, γι' αυτό είναι και σε τέτοια κακή κατάσταση τα βιβλία μας. Γιατί φοβήθηκα μήπως τις άλλες μέρες κάψουν τις εκκλησίες και χαθούν και οι εικόνες και τα βιβλία. 12 Απριλίου 1941, ημέρα Βαΐων. Ήλθαν οι Γερμανοί, κατακτητέ, φόβος και τρόμος και έλλειψης από όλα. Πρώτον, ψωμί δεν βρίσκουμε πουθενά. Λάδι καθόλου. Αλάτι, όχι. Όλα τα, τι λέει εδώ, προς το ζήν. Λοιπόν, μέχρι το 1945. Φοβερό. Στο σπίτι κοιμόμασταν, 4 αδέρφια ήμασταν μικροί και μπαίνουν 4-5 Γερμανοί χιτλερικοί εδώ, με τα πολυβόλα, με τα αυτόματα και φωνάζανε. Σηκώνεται η γιαγιά, μας ξύπνησε, μας τραβούσε και αυτοί να βγούμε έξω, αυτοί φωνάζανε. Η μάνα μου πήγε στο στάβλο να βγάλει την αγελάδα, τα μουσχάρια και εδώ
η γειτονιά έτρεχε και έκλαιγε. Όλη η γειτονιά, όλα τα παιδιά τρέχανε για να βγουν από τα σπίτια, να βγουν έξω από το χωριό. Οι Γερμανοί γέμισαν εδώ, μια δημιουργία ολόκληρη ήταν εδώ πάνω, κυκλώσανε τη γειτονιά, σου φοβόνταν μήπως έρθουν οι Ελασίτες από πάνω και έχουν κάνει πόλεμο, πιάσαν θέσεις. Φεύγοντας από εδώ, σε 5 λεπτά πήρε φωτιά το σπίτι. Εμείς ακόμα εδώ, στη στροφή, στην πόρτα αυτήν εδώ. Δεν είχαμε φύγει πολύ μακριά. Γέμιζε καπνό η γειτονιά, όλοι. Πιο δίπλα ήταν ένα παντοπολείο του Κωστούδα. Πήρε και αυτό φωτιά και είχε όπως είναι το ουράνιο τόξο με πολλά χρώματα η φλόγα, έτσι ήταν και αυτό. Καπνός. Το παπά το θυμάμαι καλά. Όπως ήμουν εδώ έξω, ο παπάς περπατούσε περήφανα με τον μπαστούνι του, ήταν και ψηλός, επειδή είχε δύο παιδιά στο Ελλάς, το πήρε στη Θεσσαλονίκη και τον εκτελέσαν. Ευτυχώς εδώ στο Λιαχοβό ο Θεός δίνει τη τσουκνίδα. Οι παχτσίες εδώ ήταν γεμάτο και μαζεύανε τσουκνίδα. Τι κάνανε, πώς τη μαγεύανε? Ήταν το ταψί, βάζανε ένα φύλλο κάτω οι γιαγιάδες, οι μαμάδες μας και το γεμίζαν το ταψί με τσουκνίδες. Και ρίχναν λίγο αλεύρι από πάνω, γιατί δεν έφτανε, για να χορτάζουμε. Τις φωτιές τις είδατε πώς και εγώ. Δεν τις είδαμε, πόσο κλαίγαμε, πόσο αυτό μείναμε, χωρίς παπούτσια, χωρίς... Με τσόκαρα ύστερα, με τέτοιο καιρό, ξυπόλετοι άντρες, γυναίκες, όλοι παιδιά ξυπόλετοι ύστερα, φτιάνανε οι πατεράδες μας, τα αδέλφια, αυτό τσόκαρα και με τσόκαρα για παπούτσια. Τραβήξαμε πολλά. Φαγητό, είχατε φαγητό? Φαγητό, ποιος... Να αυτός, που είχε λάδι, το λάδι το πήρε, το παίρνανε οι Γερμανοί, δεν είχαμε λάδια. Τρώγαμε αυτό που φυτεύαμε. Να σας κεράσω από ένα σοκολατάκι, καθίστε. Τίποτα, κάτσε λίγο να σου βγάλω το μικρόφωνο. Mm-hmm.